Αρχές 15 Σύριοι που επέβαιναν ταχύπλοου σκάφους έφτασαν το πρωί στον κατεχόμενο Λιμνίτη και ακολούθως πέρασαν οδικώς προς τις ελεύθερες περιοχές στον κάτω πύργο τη Λυρίας. Μόνο για τους πρώτους 4 μήνες του χρόνου οι παράνομες αφίξεις άγγιξαν τις 2.500. Το ρεπορτάζ είναι της Ζήνας Κωνσταντίνου. Άλλοι 15 παράνομοι μετανάστες έφτασαν σήμερα το πρωί, αυτή τη φορά με νέο σχέδιο. Οι 15 Σύριοι που επέβαιναν σε ταχύπλο σκάφος έφτασαν την Αυγή στον κατεχόμενο Λιμνίτη και από εκεί πέρασαν οδικώς προς τις ελεύθερες περιοχές και τον κάτω πύργο τη Λυρίας, όπου εντοπίστηκαν από περίπολο της αστυνομίας. Πρόκειται για 9 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 παιδιά 8 ετών. Οι παράνομοι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τους πρώτους 4 μήνες του 2024 καταγράφηκαν συνολικά 2.471 αφίξεις διαθαλάσσης. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 459 αφίξεις. Το Φεβρουάριο αφίχθησαν στη χώρα μας διαθαλάσσης 710 μετανάστες και τον φετινό Μάρτιο κατέφθασαν στις ακτές της Κύπρου συνολικά 835 μετανάστες. Την ίδια ώρα, μόνο τις 2 πρώτες μέρες του Απρίλη καταγράφηκαν συνολικά άλλες 467 αφίξεις διαθαλάσσης. Συγκεκριμένα την 1η Απριλίου καταγράφηκαν 136 αφίξεις και στις 2 Απριλίου καταγράφηκαν ακόμη 68 σε πρώτη φάση, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας αφίχθηκαν άλλοι 263 μετανάστες. Κορυφώνονται στο μεταξύ προσπάθειες της